πρώτη προσομοίωση για την περιφέρεια διαλύσματο και δομή. Και να έχει φέρει καλή επιτυχία την οποία θεωρώ δεδομένη. Αυτό που ακούστηκε έτσι και από του προαλήσαντε είναι ότι είναι πολύ σημαντικό να βλέπει νέου ανθρώπου να παρακολουθούν ένα τρίμηνο συνέδριο και είναι ακόμα πιο σημαντικό και ευχάριστο γεγονό να βλέπουμε έτσι να συμμετέχουν πολλοί νέοι άνθρωποι στα τεκτενόμενα τη τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση χρειάζεται και νέα πρόσωπα και νέα μυαλά. Και φυσικά αυτό που είναι απαραίτητο στη ζωή, η ανανέωση, για να μπορέσει να προχωρήσει στο κομμάτι των τεκτενομένων τη ευρύτερη περιοχή, τόσο τη περιφέρεια όσο και τη περιοχή τη Καστοριά. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι ασχολούμαι αρκετά χρόνια. Για όσου δεν ξέρουν, έχουμε Σαββόπουλο Δημήτρη, έχω διατελέσει πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, έχω κάνει νομαρχιακό σύμβουλο και αντινομάρχη. Διατέλεσα μια θητεία την περιφερειά τη Καστοριά το 2014, περιφερειακό σύμβουλο και ξανά αυτή τη χρονική περίοδο είμαι την περιφέρεια τη Καστοριά. Το περιφερειακό συμβούλιο, έτσι πολύ σύντομα δεν θέλω να κουράσω, είναι ένα όργανο που αποτελείται από 41 μέλη. Αυτό εξαρτάται από τον πληθυσμό και διαχειρίζεται μια σειρά από πολλά πράγματα. Διαχειρίζεται το τρέχον κοινωνικό πλαίσιο στήριξη 14-20, το οποίο είναι περίπου 360 εκατομμύρια ευρώ, με ό,τι δράση έχει αυτό. Είναι το ανώτερο συλλογικό όργανο και σε συνεργασία με τα δημοτικά συμβούλια που είναι πλέον 13 στην περιφέρειά μας, προσπαθεί έτσι να κάνει δράσεις οι οποίες προάγουν τον πολιτισμό, την ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και πραγματικά έτσι χαίρομαι να βλέπω νέους ανθρώπους να συμμετέχουν αλλά και να συμμετέχουν εθελικά πάντοτε στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ πολύ. Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Να ευχαριστήσω για την πρόσκληση του συγκεκριμένου συνεδρίου. Να σας συγχαρώ όλους για τις δράσεις αυτές. Μια πρότυπη προσομοίωση Διοικητικού Συμβουλίου, Περιφερειακού Συμβουλίου μάλλον. Και να πω ότι μέσα από τέτοιες δράσεις εισέρχεται η νέα γενιά με έναν τρόπο πρωτότυπο, θα έλεγα, και εξυγχρονιστικό στη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Συγχαρητήρια λοιπόν για τις δράσεις αυτές. Θα έλεγα ότι με τον τρόπο αυτόν που μέσα από τέτοιες δράσεις ψηφιακών μέσων και την προσομοίωση του Περιφερειακού Συμβουλίου θα έχετε και τη δυνατότητα να αποφύγετε τυχόν εντάσεις που δημιουργούνται σε πραγματικά διοικητικά συμβούλια. Να σας συγχαρώ και πάλι και να σας ευχηθώ καλή δύναμη και καλή επιτυχία σε αυτό το τριήμερο συνέδριο όπου θα βγουν επικοδομητικά, θα έλεγα, συμπεράσματα. Σας ευχαριστώ. Και εγώ με τη σειρά μου να σας καλωσορίσω στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, παρότι κάνετε προσομοίωση Περιφερειακού Συμβουλίου. Η αίθουσα στην οποία βρισκόμαστε σήμερα είναι η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς, στην οποία την χάρη στην περίοδο να είμαι πρόεδρος. Να σας συγχαρώ για αυτή την αξιόλογη πρωτοβουλία την οποία αναλάβατε και η οποία ελπίζω και εύχομαι να έχει συνέχεια και να μην είναι κάτι το οποίο θα γίνει μόνο για μία χρονιά. Να σταθώ σε κάτι που είπε ο συνάδελφός σας, ότι οι νέοι είναι απολυτικοποιημένοι και επειδή έχοντας περάσει από όλα τα στάδια του φοιτητικού συνδικαλισμού και όχι μόνο, θα έλεγα ότι σήμερα οι νέοι είναι περισσότερο πολιτικοποιημένοι από κάθε άλλη φορά. Η διαφορά είναι ότι σήμερα οι νέοι απέχουν από τα κοινά. Απέχουν κυρίως από την επιλογή σε οποιαδήποτε εκλογική διαδικασία και απέχουν από τις κάλπες. Αυτό είναι που πρέπει εσείς να κεντρήσετε στους συνομιλικούς σας, να τους κάνετε συμμέτοχους στην επιλογή. Όχι σε ποια επιλογή, στην επιλογή, γιατί όταν δεν συμμετέχουμε, έχουμε τους άλλους να αποφασίσουν για μας. Και αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, να μπορέσουμε ξανά να κεντρήσουμε το ενδιαφέρον στις νέες γενιές για το πώς θα είναι συμμέτοχες στις όλες τις αποφάσεις. Γι' αυτό είναι καλό να γίνονται τέτοιες δράσεις, είναι σημαντικό να γίνονται τέτοιες δράσεις, να προβάλλονται. Γι' αυτό και εμείς, και σαν Δημοτική Αρχή, είμαι σίγουρο και ότι Περιφερειάρχης, θα είμαστε δίπλα σας και αρρωγείς σε ό,τι χρειαστείτε. Και πάλι σας εύχομαι καλή επιτυχία και καλά αποτελέσματα στο συνέδριό σας. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί νέοι, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα η σημερινή μου παρουσία σε αυτή την πρώτη εκδήλωση προσομοίωσης Περιφερειακού Συμβουλίου, αποτελούμενη από άτομα μεταξύ 18 και 24 ετών, και θα ήθελα να ευχαριστήσω αρχικά θερμά τους υπεύθυνους της διοργάνωσης,
για την πρόσκληση που μου απευθύνθηκε να παρευρεθώ σε αυτή την όμορφη στιγμή. Κάτι το οποίο θα θεωρούσα διανόητο να αρνηθώ, καθώς ανήκω κι εγώ ο ίδιος σε αυτή τη γενιά που ασχολείται ενεργά με τα κοινά. Λόγω βεβαίως και της πρόσφατης εμπειρίας μου στις προηγούμενες εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την κρίση ηθικών αξιών και αρχών που συνάδει με τη γενικευόμενη οικονομική κρίση. Ως εκ τούτου, η νέα γενιά θέλει να αναπτύσσει μια τιμωρητική στάση απέναντι στους πολιτικούς θεσμούς, ως απόρρια της απογοήτευσής τους για τις αρνητικές επιπτώσεις που έφερε η κρίση τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Με άλλα λόγια, η πολιτική αντιμετωπίζεται από την πλειοψηφία των νέων ως κάτι το συμβατικό, το ξεπερασμένο ή το παροχημένο. Τα πράγματα όμως μάλλον δεν είναι έτσι, και αυτό αποδεικνύεται από τη σημερινή εκδήλωση της προσωμείου του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και γι' αυτό, γιατί η ενασχόληση με τα κοινά μας αφορά άμεσα όλους. Γιατί πρόκειται για το δικό μας μέλλον, καθώς και για τη δική μας ζωή. Ως κοινωνία, έχουμε υποχρέωση να πάρουμε όλες τις απαιτούμενες πρωτοβουλίες στην αντίληψη ότι η προϋπόθεση για τη διεύρυνση και παγίωση της δημοκρατίας είναι η ενθάρρυνση της συμμετοχής και της ενεργοποίησης των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων, καθώς και εξασφάλιση των συνθηκών που καθιστούν αυτή τη συμμετοχή εφικτή, ελκυστική, αποτελεσματική και δημιουργική. Είναι αλήθεια πως όταν αναφερόμαστε στη συμμετοχή της νέας γενιάς, κυριαρχεί ένας σκεπτισμός και μία αμφισβήτηση που συνοψίζεται στην πλέον κοινότυπη φράση «Είναι νέος, άρα είναι και άπειρος». Πράγμα το οποίο αποθαρρύνει την απόκτηση ενός κέριου ρόλου από τους νέους προς την κατεύθυνση ενασχόλησης με την πολιτική. Μία τέτοια αντίληψη θεωρείται ασφαλώς λαθασμένη. Ας μην ξεχνάμε ότι τη σημερινή νέα γενιά φαίνεται πιο όρημη από εκείνη των προηγούμενων ετών. Καθώς οι απαιτήσεις της σημερινής κοινωνίας έχουν αλλάξει άρδη συγκριτικά με το παρελθόν. Γι' αυτό αποτυπώνεται στην πολυσχηδή και ποιοτικότερη μόρφωση που δέχονται σήμερα οι νέοι μέσα από τα πτυχία, μέσα από μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους που αποκτούν, εκμορφωτικά σεμινάρια ή διάφορων ειδών πιστοποίησης που στοιχειοθετούν ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό προφίλ. Ένα σημείο που θα ήθελα να τονίσω είναι πως η νέα γενιά δεν θα πρέπει να επηρεάζεται από κριτικές που χρησιμοποιούν το κριτήριο του μυαλού της ηλικίας τους προκειμένου για την ενασχόληση με την πολιτική. Η εμπειρία δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι κάτι το οποίο αποκτάται μέσα από δοκιμές, μέσα από λάθη, αλλά και συμβουλές ή ουθεσίες παλαιότερων προς τους νέους ώστε να αποφευθεί οποιαδήποτε αρνητική ενέργεια. Η νεολαία πλέον διαλογίζεται, σκέφτεται, αμφισβητεί, προβληματίζεται και αναζητά απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν όλους τους τομείς της δραστηριότητάς της. Η δυναμική αυτή της νεολαίας μας δίνει τη δυνατότητα να κατανοήσουμε, να τη σεβαστούμε και να ενισχύσουμε το έργο της μέσα από μια ουσιαστική ενδυνάμωση της κοινωνικής και πολιτικής συμμετοχής των νέων στην τοπική κοινωνία. Θέλουμε οι νέοι του τόπου μας να εκφράζουν και να ικανοποιούν τις ανησυχίες τους, να φωτίζουν τα όποια διέξοδά τους μέσα από το πρίσμα φρέσκων ιδεών. Θέλουμε τους νέους μας να μην ζουν με ψευδεστήσεις ή αόρθιες επιδιώξεις, αλλά να είναι μπροστάριτες των εξελίξεων και της καθημερινότητας, προτάσσοντας την ορμή τους με τρόπο δημιουργικό και παραγωγικό. Μόνο έτσι θα καταφέρουμε να καταρρύψουμε το μύθο της κοινωνικά αδιάφορης ή ανενεργής νεολαίας, καθώς θα τεθούν τα θεμέλια για ουσιαστική αυτονομία των νέων και του ενεργού ρόλου που πραγματικά μπορούν να διαδραματίσουν στο κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθε. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε από τη μεριά μας, όπως και άλλως που οφείλουμε, είναι να τους ενθαρρύνουμε προς αυτή την κατεύθυνση, δείχνοντάς τους σε πράξη την εμπιστοσύνη μας. Σας ευχαριστώ πολύ.